Την καλημέρα μου, καλημερούδια, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και να περνάτε ωραία την μεγάλη εβδομάδα σας. Λοιπόν, θέλω αρχικά πριν ξεκινήσω το βίντεο λίγο να ψιλοαπολογηθώ, γιατί κάθισα χθες το βράδυ να επεξεργαστώ το βίντεο της βλογκοστής νούμερο 3 και ήμουν έτσι λίγο πεσμένη, λίγο καταθλιπτική, λίγο κάπως. Η αλήθεια είναι ότι ένιωθα έτσι, δεν θα σας πω ψέματα. Και δεν ξέρω αν φταίει το σκαμπανέβασμα που λένε, που κάνει ο κορονοϊός, που κάποιες φορές νιώθεις up, κάποιες φορές νιώθεις down. Μου το είπαν πάρα πολλές κοπέλες ότι για κανένα δίμηνο μετά νιώθαν έτσι. Ή αν φταίει που άλλαξα βιταμίνες. Έπαιρνα κάποιες συγκεκριμένες βιταμίνες μέσα στον κορονοϊό και τις σταμάτησα χθες. Πήρα κάποιες άλλες που έπαιρνα πιο πριν και μάλλον ίσως φταίει και αυτό, γιατί σήμερα έχω ξυπνήσει πάρα πολύ καλά. Βέβαια κοιμήθηκα από τις 10.30, αλλά ξύπνησα 6.30, τέλος πάντων. Οπότε θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν χθες σας έριξα λίγο. Εγώ πάντα στην ώρα που εξεργαζόμουν το βίντεο, ειδικά εκεί πέρα που σας μίλαγα για τα βιβλία, λέω Παναγίτσα μου, τι έχεις πάθει, ξύπνα λίγο, σύνελθε. Τέλος πάντων, τώρα έχω έρθει να κάνω, είχα κλείσει πριν κολλήσω κορονοϊό, να κάνω ένα check-up που κάνω αρκετές φορές μέσα στο χρόνο, γιατί εγώ έχω ένα θέμα υγείας που σας έχω πει, οπότε τρεις φορές, μία φορά το τρίμηνο έρχομαι και κάνω κάποιες εξετάσεις αίματος και κοιτάω λίγο και το θυροειδή μου, γιατί είναι αρκετά πρόσφατος, κάνω υπέρηχο. Και έχω έναν φόβο σήμερα, δεν θα σας πω ψέματα, γιατί τι έχει γίνει. Σε άλλο κέντρο κάνω υπέρηχο, σε άλλο κέντρο κάνω τις αιματολογικές και επειδή τα έκλεισα μαζί, πήρα τηλέφωνο επειδή είχα κλείσει ραντεβού για τον υπέρηχο και τους είχα... Καθίστε. Πήρα τηλέφωνο στο αιματολογικό κέντρο που πάω και δίνω αίμα και τους είπα ότι έχω περάσει, ότι περνάω κορονοϊό και ποια μέρα μπορώ να έρθω να κάνω τις εξετάσεις και μου είπανε φέρτε μας το χαρτί να σας το περάσουμε να μην το χάσετε και ελάτε ένα μήνα μετά αφού βγείτε αρνητική. Γιατί ένα μήνα μετά πρέπει να κάνεις εξετάσεις αφού έχεις περάσει κορονοϊό. Και το είδα αυτό λίγο στο αιματολογικό αυτό και λίγο κάπως με ταρακούνησε, λέω, τι γίνεται και πήρα εδώ σε αυτό το κέντρο στο οποίο είχα κλείσει να κάνω την εξέταση του θυροειδή να τους πω ότι μου είπανε μετά από ένα μήνα να κάνω αιματολογικές μήπως ισχύει το ίδιο και γι' αυτό και μου είπανε ότι δυστυχώς δεν μπορούν να με εξυπηρετήσουν να μου την κρατήσουν και να έρθω μετά από ένα μήνα να το κάνω, οπότε ή θα χάσω την εξέταση ή θα πρέπει να πάω. Και έχω έρθει τώρα, είμαι τώρα ότι είμαι τετάρτη πέμπτη μέρα αρνητική, κάτι τέτοιο, πολύ πρόσφατο για να κάνω εξέταση και δεν θα σας πω ψέματα, φοβάμαι λίγο. Τέλος πάντων θα το δω και αν μου πει κάτι περίεργο πρέπει να έχω στην άκρη του μυαλού μου ότι ίσως φταίει και αυτό, μην πανικοβληθώ, γιατί δεν μπορώ παιδιά. Την τελευταία φορά που θα έρθει να κάνω ονοκάτω κοιλίας, κάτι μου βρήκαν και έτρεχα για μαγνητικές πάλι. Δεν ήταν τίποτα, η αλήθεια είναι, αλλά κλασικά, καταλαβαίνετε. Είναι μέσα σε αυτά, από το καλοκαίρι και μετά που σας λέω ότι έχω περάσει διάφορα. Αυτό, έτρεχα πάλι για μαγνητικές, σε γιατρούς. Αυτά, έλα πολυλόγησα, σας αφήνω και πάω να κάνω τώρα τον υπέρηχο. Και επιστρέφω να πάμε Golden Hall. Να βγάλω φρύδια, να τα έχω έτοιμα για Πάσχα και να χαζέψω και σε κάτι μαγαζιά που θέλω. Θα τα δούμε μαζί. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Παιδιά, όλα καλά. Ο θυροειδής μου είναι ακριβώς ο ίδιος. Έχει ακριβώς την ίδια εικόνα με την προηγούμενη φορά. Καθε... Η μαμά μου τώρα δεν μπορεί. Έλα. Α, όλα μια χαρά μου. Λέει όπως ήταν την προηγούμενη φορά, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πίστευα, παρόλο που είχα και την καθυστέρηση στο ραντεβού μου για το θυροειδή, ότι θα είμαι 12 η ώρα στο Golden. Και λέω μέχρι τη μία που εγώ έχω ραντεβού για τα φρύδια, μία ωρίτσα, μία χαρά. Αλλά εγώ έχω φτάσει εδώ πέρα μία μισή ώρα πριν. Τι θα κάνω μέσα στο Golden μία μισή ώρα πριν? Θα βαρεθώ τη ζωή μου. Γιατί εγώ δεν ξέρω εσείς, δεν είμαι από τους ανθρώπους που κάθομαι μέσα στα μαγαζιά και ψαχουλεύω όλα τα ρούχα να τα δω με την ησυχία μου. Περνάω από τις κρεμάστρες. Από πάντα το είχα αυτό. Και κοιτάω και κόβω το ρούχο από μακριά. Δεν είμαι από αυτούς που θα καθίσουν να ανοίξουν τις κρεμάστρες μία-μία. Τα κόβω. Αν δω κάτι που μακριά που μου αρέσει, το πλησιάζω, το κοιτάζω. Αν όχι, δεν. Έτσι κάνω. Έτσι λειτουργώ. Τι θα κάνω τώρα τόση ώρα? Και έχω. Εντάξει, τώρα θα κάτσω στο αμάξι λίγο. Να περάσει κανένα τεταρτάκι. Και μετά θα ανέβω. Γιατί καμιά ώρα παλεύεται. Α, όχι, θα πάω public να κοιτάξω βιβλία. Άντε, γεια σας. Βασικά, όχι, άντε, γεια σας. Ελάτε μαζί μου. Αυτά. Δεν θα πάρω παλτό εδώ μέσα. Σταυριανθουλίνη μου. Τι να κάνω, φιλενάδα, έχω έρθει στο Golden Hall. Έχει πάρει ο... και βγαίνω έξω.
Ξέρετε τι μου θύμισα τώρα που μπήκαμε στο αυτοκίνητο, έτσι, ε. Όσες έχετε TikTok, θα έχετε δει κάτι βιντεάκια που είναι κάτι άντρες που κοροϊδεύουν εμάς τις γυναίκες που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο με 15.000 τσάντες. Αχ. Παιδιά, τα φρύδια μου τα έκανε η Κατερίνα υπερτέλεια. Η Κατερίνα είναι καταπληκτική. Στο Brow Bar της Benefit, στα Sephora, στο Golden Hall. Τελείωσα και το ρόφημά μου και ήθελα να σας πω ότι εμένα το αγαπημένο μου ρόφημα από Starbucks είναι το Frappuccino Cream Caramel με έξτρα καραμέλα και σαντιγί. Άμα πάτε καμιά μέρα και δεν το έχετε δοκιμάσει, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε, παιδιά. Είναι του ονείρου το ρόφημα, του ονείρου. Αχ, λοιπόν, με βλέπετε σε εξωτερικό σημείο, γιατί ήρθα και κάπου αλλού να πάρω κάτι που δεν βρήκα στο Public. Λοιπόν, πήγα στο Public, πήρα κάποια βιβλία. Λοιπόν, για τον Αλέξανδρο πήρα το παγκάκι που έχει γράψει Meghan Markle και το ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω, γιατί έχω ακούσει πολύ καλά σχόλια. Για μένα πήρα από τη σειρά που σας έδειξε χθες, αλλά πήρα το βιβλίο το πώς να είσαι θετικός. Και πήρα και ένα άλλο που με το που έφτασα εκεί, θα είδατε γιατί σας έκανα και zoom, μου τράβηξε το ενδιαφέρον, είναι το «Έτσι είμαι εγώ και σ' όποιον αρέσω». Πολύ μου άρεσε αυτό. Έχει και ωραία περιγραφή. Αχ, και επειδή δεν βρήκα το στυλ του βιβλίου που έψαχνα για τον Αλέξανδρο, ήρθα και κάπου αλλού για να πάρω κάτι. Ήρθα στα Max δηλαδή. Και επειδή από χθες ξεκινήσαμε τη διαδικασία του να κόψουμε την πυπίλα, ήρθα και του πήρα το μικρό παπάκι «Δεν θέλει πια πυπίλα» και το «Αντίο πυπίλα». Λοιπόν, αυτά του πήρα. Έχω ξεκινήσει να του κόβω την πυπίλα με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο. Πήγε πολύ καλά το βράδυ μας, πάρα πολύ καλά, δεν έκλαψε καθόλου, δεν τη ζήτησε καθόλου. Θα σας έχω νεότερα τις επόμενες ημέρες και πήρα και από ρεγκαλίνα σε αυτή εδώ την μπλούζα, η οποία πίσω πέφτει πιο μακριά. Πολύ ωραία, την πήρα για να τη φοράω με αυτό το παντελόνι που σας έδειξα από Zara, το ροζ. Θα είναι πάρα πολύ ωραία και μια μακριά μπλουζίτσα απ' έξω. Και παιδιά, έφυγα, πάω σπίτι. Είμαι χαμένη όλη μέρα και θα είμαι και αύριο χαμένη όλη την ημέρα. Γιατί και αύριο έχω να σας πάω κάπου πάρα πολύ ωραία. Κάπου που ανυπομονώ. Γιατί με βοηθάει πολύ αυτό που κάνω. Θα το δείτε αύριο. Εδώ είμαι πάλι. Έχω κλειδώσει. Έχω προσπαθήσει να το γυρίσω 100 φορές, αλλά έρχεται ο Αλέξανδρος και επειδή μπαίνει μέσα στο πλάνο και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να του κρύβω το πρόσωπο, δεν είναι ότι πιο εύκολη διαδικασία. Το έχω κλειδώσει την πόρτα τώρα να μην μπει. Λοιπόν, εγώ κάθισα τώρα το μεσημεράκι και βάλα τον Αλέξανδρο για ύπνο. Κοιμηθήκαμε με κομμένη πυπίλα. Τέλος πάντων. Τώρα τον έβαλα, του διάβασα τα παραμύθια αυτά που του πήρα και τον έβαλα να την πάρουμε την πυπίλα να την πετάξουμε. Του λέω να την πετάξουμε, να την δώσουμε στη γάτα και την πετάξαμε, ήθελε να την πετάξουμε. Τέλος πάντων. Για να δούμε τώρα το βράδυ πώς θα πάει, όπου την πετάξαμε την πυπίλα και εξαφανίστηκε και δεν θα ξαναβγεί στο κάδρο η πυπίλα. Για να δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι κάθισα και έκανα ένα πάρα πολύ καλό λούσιμο, βασικά μπάνιο, αλλά έλουσα πάρα πολύ καλά τα μαλλιά μου, γιατί τώρα θα τα ξαναλύσω την Παρασκευή, γιατί αύριο έχω να πάω στη δερματολόγο μου να κάνω μια θεραπεία στο πρόσωπο και να κάνω και τη μία συνεδρία της αφαίρεσης του τατουάζ, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αν βλέπετε κάτι, είναι πάρα πολύ λίγο αυτό που έχει μείνει. Και επειδή δεν κάνει να βραχεί το σημείο για 3 ημέρες, δεν μπορώ να λύσω τα μαλλιά. Είναι σε αυτό το σημείο εκεί που δεν μπορώ να λύσω τα μαλλιά, ούτε να βάλω διάβροχη γάζα. Γιατί φεύγει κατευθείαν και μπαίνει μέσα νερό. Οπότε μόνο ντουζ θα μπορώ να κάνω, δεν θα μπορώ δυστυχώς να λύσω τα μαλλιά μου. Και ναι, οπότε αύριο έχετε να δείτε καλοπισμό. Θέλω να πάω και σούπερ, να πάρω κάποια πράγματα τα οποία μας λείπουν. Έχω κάνει και μια παραγγελία λευκά αυγά. Να έχω για να βάψω. Ποιος είναι? Ποιος είναι ο... Ποιος είναι? Τέλος πάντων, και σήμερα μπορώ να πω ότι νιώθω πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν ευθύνονται οι βιταμίνες. Θα το δω σε βάθος των ημερών. Δεν θα τις κόψω. Θα τις συνεχίσω τώρα και θα σας πω, θα σας ενημερώσω. Γιατί είμαι σίγουρη ότι θα αναρωτηθείτε και θα ψάξετε να δούμε ποιες είναι αυτές οι βιταμίνες. Θα σας πω, καθίστε λίγο να τις δοκιμάσω. Να δω ότι όντως κάνουν δουλειά. Και βλέποντας και κάνοντας, γιατί έχω καταλάβει ότι 2 μέρες είμαι καλά, μία πέφτω. Κάπως έτσι λίγο πάει, θα το δω. Τέλος πάντων. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Πάω να επεξεργαστώ και αυτό το βίντεο και να πέσω για ύπνο όπως χθες νωρίς. Γιατί αύριο έχουμε πάρα πολύ πρωινό ξύπνημα.
Και εθνική οδό που έχω να βγω εδώ και μήνες. Προς το κατέβασμα εννοώ. Και φοβάμαι θα ταλαιπωρηθώ. Γιατί το ραντεβού μου είναι πάρα πολύ πρωί και τόσο πρωί δεν έχω ξαναπάει. Και φοβάμαι ότι στο ποτάμι θα μπλέξω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.